χρήματος που έφτασαν μέχρι και 310 εκατομμύρια ευρώ τα δύο προηγούμενα χρόνια για υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και άλλων εργολαβικών υπηρεσιών στα νοσοκομεία, κατήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Με την υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας μπαίνει τέλος στον εργασιακό μεσαίωνα, όπως χαρακτήρισε το καθεστώς που εργάζονται μέχρι σήμερα καθαρίστριες και security σε δημόσια νοσοκομεία, και το γλέντι των εργολάβων τελειώνει, όπως είπε. Διώχνουμε τους ιδιώτες εργολάβους και φτιάχνουμε συμβάσεις απευθείας με τους εργαζόμενους που δούλευαν σε αυτά τα συνεργεία. Ξέρουμε πολύ καλά τους όρους εργασιακού μεσαίωνα με τους οποίους για πολλά χρόνια δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά τα συνεργεία μέσα. Οι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας από εργαζόμενους στα εργολαβικά συνεργεία τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ συχνές. Το νοσοκομείο Καλαμάτας είναι το πρώτο νοσοκομείο στην περιφέρεια όπου υπογράφηκαν 30 ατομικές συμβάσεις για καθαριότητα και 5 για φύλαξη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφούν 16 συμβάσεις για τις ανάγκες εστίασης του νοσοκομείου. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το νοσοκομείο μας. Προχωρά στην απεξάρτησή του από την αποκλειστική εχώρηση στον τομέα της καθαριότητας, της φύλαξης και της εστίασης στα διάφορα εργολαβικά ιδιωτικά συνεργεία. Ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε ευθέως τους προηγούμενους υπουργούς υγείας στα χρόνια των μνημονίων ότι δεν χτύπησαν την παραοικονομία. Ο Λοβέρδος, ο Άδωνης και ο Βορύδης αυτό που έκαναν ήταν μια οριζόντια περικοπή. Ούτε που ακούμπησαν το μηχανισμό που παράγει την παραοικονομία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο διαχρονικό πρόβλημα των ελλείψεων προσωπικού. Με το ξεπάγωμα των προσλήψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έγινε πρόσφατα μετά από πολλά χρόνια, αναμένεται να καλυφθούν άμεσα θέσεις και ειδικότητες.